Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το δημογραφικό πρόβλημα άρχισε να απασχολεί τη χώρα μας από τα μέσα της δεκαετίας του 80, πολλά χρόνια δηλαδή πριν. Από την περίοδο λοιπόν εκείνη, το φαινόμενο της δημογραφικής κατάρρευσης του ελληνικού πληθυσμού είχε αρχίσει να λαμβάνει χαρακτηριστικά όχι μόνο στατιστικής πραγματικότητας, αλλά και εμφανή σημεία μόνιμης εγκατάστασης. Από τότε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες οι κυβερνήσεις, δηλαδή κυβερνήσεις ΣΥΕΝΑΛΑΚ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, αυτές είχαμε, εκπώνησαν, είναι η αλήθεια, και εδώ μπορώ να πω ότι ξέρω πάρα πολλές από τις μελέτες που είχαν γίνει και είχαν δει και το φως της δημοσιότητας, και θέλω να πω ότι ήταν και αξιόλογες. Απλώς κατέγραφαν βέβαια και τη σοβαρότητα και την έκταση του προβλήματος, δυστυχώς όμως δεν ήσαν επαρκείς και δεν περιέγραφαν επαρκώς τα αίτια, μα κυρίως όλες αυτές οι μελέτες που έχουν γίνει δεν πρότειναν αποτελεσματικούς και ρεαλιστικούς τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος. Δυστυχώς δηλαδή, κυρία Υπουργέ, δεν υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια μια πολιτική βούληση για να υπάρξει επιτέλους ένα εθνικό σχέδιο, να υπάρξει ένας εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί στη ρίζα του και όχι επιπόλαια και επιφανειακά και έτσι μόνο για να λέμε μεγάλα λόγια αυτό το πολύ βασικό εθνικό για μας θέμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι σε αυτή την αίθουσα πιστεύουμε πως το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας, από την αντιμετώπιση του οποίου και θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο ο ρυθμός της περαιτέρου εισόδου των οικονομικών μεταναστών σε αυτήν εδώ την πατρίδα, αλλά και ο βαθμός που θα επέλθει αλλίωση στον εθνικό χαρακτήρα του ελληνικού πληθυσμού, συνιστά ένα ζήτημα πολύπλοκο, ένα ζήτημα δύσκολο, αλλά είναι ένα ζήτημα εθνικό, που δυστυχώς, κυρία Υπουργέ, όλα τα νομοσχέδια της κυβέρνησής σας, τα οποία έχουμε δει μέχρι τώρα, και θα μιλήσω για τα νομοσχέδια κυρίως της παιδείας, και με αποκορύφωμα βέβαια αυτό το ασφαλιστικό που συζητάμε αυτές τις μέρες, όχι μόνο δεν λύνουν το θέμα, αλλά επιτείνουν και ακόμη περισσότερο δυσκολεύουν τη λύση του. Η επιθυμία, αγαπητοί συνάδελφοι, για τεκνοποίηση και δημιουργία οικογένειας με πρότυπο την οικογένεια με πολλά παιδιά, σαν ευλογία Θεού, ναι, ας το πούμε και έτσι, θα πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα ή προτεραιότητα των νέων της πατρίδος μας. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, γιατί στο σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον που ζουν οι νέοι μας, τα νέα ζευγάρια, μόνον αίσθημα ανασφάλειας και έλλειψης προοπτικής για το μέλλον έχουν. Η υιοθέτηση των παραπάνω σκέψεων οδηγεί και μόνο στο συμπέρασμα ότι το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας θα διωγγωθεί εάν δεν δοθούν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις που να βοηθήσουν τα νέα ζευγάρια να ξεπεράσουν το δίλημα στο οποίο βρίσκονται καθημερινά. Υπάρχει οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας και αυτό το πιστεύουμε όλοι και το ζούμε καθημερινά, και υπάρχουν και στατιστικές που λένε ότι το 2050 η Ελλάδα θα είναι μια χώρα γερόντων. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, τα πολύ πρόσφατα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, κάπως τη μετονομάσατε εσείς πάλι και αυτή τη Στατιστική Υπηρεσία, το 2050
ο συνολικός πληθυσμός, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδος θα είναι 11,5 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου 250.000 παραπάνω από ό,τι ήταν το 7. Τα στοιχεία όμως που πρέπει εδώ να προσέξουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι εντοπίζονται πλέον οι ομάδες, οι ηλικιακές ομάδες στη χώρα μας. Αλλάζουν. Σε απόλυτους αριθμούς θα σας πω ότι η ηλικία των παιδιών 0 μέχρι 14 χρόνων στην 15ετία που μας πέρασε εμφανίζει μία μείωση το 2010, κυρία Υπουργέ, 13,5% σε σχέση με το 1995. Μειώνονται τα νέα παιδιά μας, μειώνονται οι μαθητές στα σχολιά μας. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της χώρας μας, δηλαδή 15 με 65 χρόνων, εμφανίζει μικρή αύξηση, θα έλεγα δηλαδή 4,5 περίπου της 100, ενώ ο γεροντικός πληθυσμός ηλικίας πάνω από 66 χρόνων είναι το 30%. Χώρα γερόντων η Ελλάδα. Ναι, αυτή είναι μια πικρή διαπίστωση. Και να αναφερθώ και σε άλλους απόλυτους αριθμούς, γιατί νομίζω ότι οι αριθμοί μένουν περισσότεροι στο μυαλό μας. Θα τελειώσω μόνο με αυτό και θα κάνω τις προτάσεις μου στη δευτερολογία. 76.000 ήταν οι γάμοι που έγιναν το 60 και τα τελευταία χρόνια οι γάμοι αυτοί είναι μόνο 55.000. Θα συνεχίσω στη δευτερολογία μου με τις συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.